Welcome, Mr. Bulls. But let me continue my intervention in Greek, as we are in the Greek Parliament. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Θα ήθελα να θυμίσω και εγώ στο σώμα ότι η συνεργασία της Ελλάδας με τον οργανισμό που εκπροσωπείτε έχει ξεκινήσει καιρό και η δική μας κυβέρνηση συνέβαλε ούτως ώστε να δρομολογηθεί η συγκρότηση προϋπολογισμού επιπτώσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σταματάει η πολιτική συζήτηση? Όχι, δεν σταματάει η πολιτική συζήτηση. Και σε ό,τι μας αφορά, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο για να την κάνει ακόμα πιο βαθιά και πολιτική. Για να τεστάρει και τα αντανακλαστικά των κυβερνήσεων σε αστάθειες και εξωτερικές διαταραχές. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ στην Ελλάδα δείχνουν ότι έχουμε μια ραγδαία επιδείνωση του κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης και μια υποχώρηση όλων των πρόδρομων δικτών για την οικονομική ανάπτυξη. Περιμένουμε, και σε αυτό το πεδίο θα αξιολογήσουμε την κυβέρνηση στη διάρκεια συζήτησης του προϋπολογισμού, για το αν θα υπάρξουν αντανακλαστικά και αν θα ενσωματωθούν στους καταγραφόμενους στόχους αυτές οι τελευταίες εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι θα περιμένουμε να υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος γύρω από αυτό, με δηλωμένες βεβαίως τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις, οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, είναι και μια υγεία για τη δημοκρατία και αυτό θα πρέπει κανείς να το περιμένει. Τώρα, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχουμε στο νου μας ότι οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις ενδεχομένως να σημαίνουν και διαφορετικοί στόχοι. Δηλαδή, το ποιος στόχος προσδιορίζεται είναι το μείζον πολιτικό ερώτημα. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μπορούμε να ανοιχνεύουμε αν σε κάθε στάδιο ο προσδιορισμένος από την πολιτεία, από την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, στόχος μπορεί να πιαστεί. Φέρατε πάρα πολύ ωραία παραδείγματα από τη Βρετανία. Θέλω να σας πω ότι είχα την ευτυχία στη ζωή μου για πάρα πολλά χρόνια να ζήσω και να εργαστώ στη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα στη Σκωτία. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους, ξέρετε, μπορεί να σοκαριστούν εάν αναφέρω δύο νούμερα για το τι σημαίνει δημόσιος τομέας στην Ελλάδα και το τι σημαίνει δημόσιος τομέας στη Βρετανία. Έζησα στη Γλασκόβη. Ο Δήμος Γλασκόβης, λοιπόν, που έχει το ίδιο περίπου μέγεθος σε πληθυσμό με το Δήμο Αθηναίων, έχει πόσους υπαλλήλους? Κύριε Ντμπόλς, σας παρακαλώ να συνηγορήσετε, αν δεν γνωρίζετε το ακριβές στοιχείο, θα το παραθέσω τώρα. Είναι περί τις 30.000 οι υπάλληλοι του Δήμου Γλασκόβης. Είναι 30.000. Πόσοι είναι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων? 7-8.000. Ήταν 9, ήταν 7-8, κύριε Κουκουλόπουλο. Ευχαριστώ για την... συνεπώς, αυτό το κάνω γιατί? Για να αποδαιμονοποιήσω, όχι το κεφάλαιο όπως είπε προσφάτως ο σύντροφος πρόεδρος, απλώς, αλλά για να αποδαιμονοποιήσουμε όλοι μαζί το ρόλο του δημοσίου στην εφαρμογή πολιτικής και στην επίτευξη στόχων. Διότι αν μια κυβέρνηση απλώς αποσύρεται από θεμελιώδεις λειτουργίες της κοινωνίας, μετά παρέλκει και η συζήτηση για τους στόχους. Ας πούμε, έχουμε δει αλλεπάλληλα δημοσιεύματα και καταγράφεται ότι υπάρχει τεράστια αύξηση στους χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία μας. Θα βάλουμε στόχο μείωσης των χρόνων αναμονής. Ελπίζω τουλάχιστον διακηρυκτικά αυτό να επισυμβεί. Θα λάβουμε υπόψη ότι το νοσηλευτικό μας προσωπικό κινδυνεύει να καταρρεύσει από την εξάντληση? Ή θα εντάξουμε και αυτή την κουβέντα στις κεκτημένες ταχύτητες της δημόσιας συζήτησης προηγούμενων ετών που λένε ότι απλώς το δημόσιο είναι μεγάλο? Δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω απλώς για να υπογραμμίσω και να κλείσω την παρέμβασή μου σε αυτό, ότι εμείς θα αξιολογήσουμε την κυβέρνηση με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού, τα αντανακλαστικά της με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και την ακρίβεια με την οποία θα παρουσιάσει και τον προϋπολογισμό επιδόσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, την θεωρούμε πάρα πολύ παραγωγική και προσβλέπουμε στην διαρκή επικοινωνία και με την Ελληνική Βουλή. Να είστε καλά.